Ήθελα να το πω. Όχι, μα δεν το ξέρω, το ξέρετε. Όχι, εννοώ είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Όχι, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι. Διότι θέλω να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο εμείς συμμετέχουμε, όπως και εσείς στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, αυτά τα ζητήματα τα έχουμε θέσει. Είναι όριμα τα αιτήματα αυτά. Απλώς δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν. Και για να προχωρήσουν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Διότι πολύ ορθά είπατε ότι έπρεπε να έχουμε συζητήσει την αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά δεν συμπληρώσατε ότι αυτό υποχρεούνται να το κάνουν οι εταίροι εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και εκεί είναι και η μεγάλη μου ανησυχία, ότι δεν θέλετε να το ολοκληρώσετε. Άρα το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου, για να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση του χρέους και να μπει αυτό στο τραπέζι επισήμως, το οποίο ήδη έχει μπει μέσα στα κόμματά μας από όλες τις χώρες του Νότου και από τα κεντροδεξιά και από τα κεντροαριστερά και από τα αριστερά, και ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει θέσει. Και να είναι όριμο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Εάν λοιπόν, κύριε Κυρίτση, πιστεύετε ότι αυτό είναι μία των εταίρων μας υποχρέωση, πρέπει να την ολοκληρώσετε και εσείς από τη μεριά μας, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν χρειάζεται ούτε email, ούτε όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Χωρίς μέτρα μπορεί να γίνει αξιολόγηση και μπορεί πράγματι τα 7 δισεκατομμύρια να τα πάρει η Ελλάδα και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και να βγούμε από το μνημόνιο. Ωραία. Εκεί δημιουργείται και η αμφισβήτηση. Πάντως, το απόσπασμα που μόλις άκουσα στο κανάλι σας, ο κύριος Σαμαράς ήταν σε άλλη γραμμή για το χρέος. Η γραμμή του κυρίου Μαϊμαράκη είναι πολύ πιο σωστή μέσα στο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι η δική σας γραμμή, ποια είναι, γιατί αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Άκουσα και τον κύριο Παπά σήμερα και πείτε μου αν τον ερμηνεύω, αν τον άκουσα σωστά, ότι θα ολοκληρώσουμε, λέει, αυτή τη διαπραγμάτευση με τον τρόπο που εσείς. Αλλά αυτό είναι κομβικό. Αυτή τη διαπραγμάτευση θα την ολοκληρώσετε ή θα πάτε να τους πείτε ότι εμείς αυτοί είναι ως μη γενόμενοι και θα κάνουμε κάτι άλλο που δεν σας το έχουμε πει ακόμα. Σας είπα και προδουλέπτου ότι η διαπραγμάτευση θα είναι συνολική. Δηλαδή, όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να σταματήσει το μνημόνιο και οι μνημονιακές πρακτικές, δεν πρόκειται να πάει να βάλει άλλα 49 προαπαιτούμενα και μετά να ξεκινήσει την κουβέντα. Θα βάλετε την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους του μνημονίου, θα βάλετε και το θέμα του χρέους, θα τα βάλετε όλα. Συνολική η διαπραγμάτευση είναι, το έχει ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό, κύριε Κυρίτση, είναι δικιά σας γραμμή, ναι, όπως λέτε για δικιά μου. Να σας πω και εγώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως, με βάση τον αρχηγό του και τα κεντρικά στελέχη και τις ανακοινώσεις του και τις αποφάσεις του συνεδρίου του, έχει πει ότι στην τελευταία αξιολόγηση δεν πάει και ότι και τα 7 δισεκατομμύρια δεν θα τα πάρει. Ναι, το έχει δηλώσει η κυρία Βαλαβάνη. Βεβαίως. Μα τι βεβαίως, τώρα είπατε ότι θα πάει. Όχι, σας είπα, κάνει συνολική διαπραγμάτευση. Δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για την τελευταία δόση. Δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση για προληπτική γραμμή. Μπαίνει σε συνολική διαπραγμάτευση για το χρέος. Άρα δηλαδή θα δεν θα τηρήσει τα συμφωνήσεντα. Ναι, θα πάμε σε καινούργια συμφωνία. Ωραία. Να, λοιπόν, γιατί δημιουργείται ο φόβος και ο τρόμος, με συγχωρείτε κύριε Κυρίτση. Αλλά ξέρετε, σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης γίνονται εκλογές. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί? Διότι ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτο και πιθανόν να είναι αυριανή κυβέρνηση, λέει ότι δεν θα ακούσει και δεν θα προχωρήσει στις δεσμεύσεις της χώρας που έχουν αναλυθεί από δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν δεν έχει ξανακουστεί. Και η κυρία Λαγκάρτ, ορθώς είπατε, πήγε στην Ελλαδία και τα από αυτά, αλλά τι είπε? Το αυτονόητο. Και παντού υπάρχει αυτό το αυτονόητο, ότι οι δεσμεύσεις της χώρας, εφόσον είναι από εκλεγμένες κυβερνήσεις, πρέπει να γίνονται σεβαστές με βάση τους κανόνες. Εσείς λοιπόν σήμερα λέτε, γιατί ο κύριος Παπάς είπε κάτι άλλο, ότι θα πάτε συνολικά στη διαπραγμάτευση και η κυρία Βαλαβάνη, με όλο το σεβασμό και σε αυτήν και σε εσάς, γιατί σας εκτιμώ αφετέρους, είπε ότι εμείς ούτε τα 7 δις ούτε θα πάμε. Ή λοιπόν θα βάλετε ένα νέο σχέδιο στη συζήτηση, οπότε να ξέρουμε κι εμείς. Γιατί προσέξτε, είναι κομβικό το σημείο αυτό, γιατί επήγει και ο χρόνος. Και οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν. Δηλαδή, αν πάτε όπως μας λέτε τώρα στην Ευρώπη και γυρίσετε πίσω και πείτε δεν αποδέχονται το σχέδιο που θέσαμε, τι θα γίνει από εκεί πέρα? Δανεισμό δεν μπορείτε να κάνετε. Στις αγορές δεν μπορούμε να βγούμε. Να απαντήσει όμως, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να αντιστρέψω το ερώτημα λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές είπε αυτά είναι παράλογα, δεν τα υπογράφω. Αν επιμένουν, τι θα κάνει? Εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι, δεν θέλει να υλοποιήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Το είπε. Βέβαια, μετά έστειλε το mail Χαρδούβελη και τους καθησύχασε. Μα δεν μένουμε στις επίσημες. Στα επίσημα είπε, εγώ αυτά εδώ δεν θα τα υπογράφω. Είναι μια κυβέρνηση με την οποία εντολή, κύριε Κυρίτση. Είτε εσείς είστε πρώτοι, είτε εμείς είμαστε πρώτοι. Τι μας λέτε τώρα, πρέπει να συμφωνήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει υπουργό το Χαρδούβελη? Γιατί δέσαμε, έχουμε παντρευτεί κανέναν, δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν κάνω κριτική σε αυτά. Απλώς εξηγώ. Κάνει και προσπάθεια για να είναι κινδυνολογία σύστολα.
Εγώ εξηγώ, κυρία Κλήτου, ότι μετά τις 26 Ιανουαρίου είναι μια νέα μέρα. Ξεχάστε τα όλα αυτά που υπήρχαν. Ναι. Θα υπάρχει μια κυβέρνηση με νοπή εντολή. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνεί σε μια αναδιάρθρωση χρέους. Αφήστε το κούρεμα. Διότι και η αναδιάρθρωση η οποία βρίσκεται στο τραπέζι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, άλλο να χρωστάς 100 και να πρέπει να τα ξοφλήσεις σε 5 χρόνια, και άλλο να χρωστάς 100 και να πρέπει να τα ξοφλήσεις σε 15 ή με λιγότερο επιτόκιο. Άρα, σωστό, μιλάμε για πολύ μεγάλο ζήτημα. Στο οποίο, από ό,τι βλέπω, στις 26 Ιανουαρίου δεν θα υπάρχει πολιτική δύναμη που θα λέει κάτι το διαφορετικό. Άρα, σε αυτό συμφωνούμε. Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα και γεννάτε, κυρία Κερίτση? Στο ότι τι θα κάνουμε 26 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Πάτε λοιπόν εσείς και σας λένε ότι δεν θα απαντήσω. Να απαντήσω. Δύο χώρες, βασικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισαν νομοσχέδια με βάση το περιθώριο της 28 Φεβρουαρίου, άφησαν περιθώριο 2 μήνες, 6 μήνες ή 1 χρόνο. Υπάρχουν 3 παραλλαγές γι' αυτό, άρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βιασύνη. Αλλά από εκεί και πέρα, προς το παρόν, κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει πρώτα να μας πει τι οδηγίες έχει δώσει στον κύριο Χαρδούβελη και τι συμβουλές έχει δώσει στον κύριο Στουρνάρα σχετικά με την Πέμπτη και την κινδυνολογία την οποία αναπτύσσεται. Και η δεύτερη απάντηση την οποία πρέπει να δώσει είναι, εάν και εφόσον υπάρχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάει και θέσει το θέμα του χρέους, η Νέα Δημοκρατία θα το υποστηρίξει ή θα φωνάζει από την Αθήνα μην κάνετε τίποτα το χρέος του Μιχάλη και το πειράζει? Ένα πολύ αυτονόητο ερώτημα. Υπάρχει κανείς που θα του πούμε ότι χρωστά 100 και σε ένα μήνα θα χρωστά 80 και δεν θα το υποστηρίξει? Όποιο και να είναι. Το ζητούμενο είναι πώς θα γίνει. Εγώ δεν σας είπα ότι κακώς το ζητάτε αυτό. Και εγώ το ζητάω. Και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πολίτη σε όλο τον πλανήτη που να του πεις ότι θα σου κουρέψουμε τα 100, θα κάνουμε 80, 60, πόσο θέλετε και δεν θα συμφωνήσει. Άρα, θεωρήστε το δεδομένο. Το ζητούμενο είναι πότε και πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού έχουμε το συγκεκριμένο περιθώριο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και αν δεν πάρουμε τα 7 δισεκατομμύρια και τρέχουν οι υποχρεώσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε και δανεισμό, πού θα βρούμε τα λεφτά για να προχωρήσουμε το Μάρτιο? Αυτό λοιπόν είναι κάτι, κύριε, το οποίο δεν το απαντά κανείς. Ναι, πρώτα απ' όλα σας είπα προηγουμένως ότι το περιθώριο είναι 2, 6 μήνες ή 1 χρόνος. Αλλά θυμάμαι και το 2012 που την Δευτέρα, υποτίθεται, μόλις άνοιγε το Τόκιο, θα πατιόταν ένα κουμπί και θα εξαφανιζόταν η χώρα. Και μετά η δόση καταβλήθηκε μετά από 7 μήνες, 7,5 μήνες, κάτι τέτοιο. Τα θέματα στην Ευρώπη είναι πολιτικά, δεν είναι ημερολογικά. Θα ξαναγυρίσουμε στο 12, κύριε Κρίτσα, αυτό μου λέτε τώρα. Δεν είναι ημερολογιακά τα θέματα τα πολιτικά. Να πάμε λίγο, επιτρέπετε και οι δύο. Όχι, με συγχωρείτε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό για να το ξέρουν οι πολίτες. Πρώτον, το 12 ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Πήγαμε και για δεύτερες εκλογές και είχαμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Εάν και τώρα υπονοείται ότι θα πάμε για δεύτερες εκλογές και θα χάσουμε το πρώτο πεντάμινο του 15, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επιτρέψτε μου, κύριε, έτσι, επαναλαμβάνω με το σεβασμό που έχω σε εσάς, να επιμένω, γιατί οι πολίτες αυτό το κομβικό σημείο πρέπει να το γνωρίζουν και πρέπει να το γνωρίζουμε και εμείς στο κάτω-κάτω. Εμείς απαντήσαμε σε αυτά. Σας είπαμε ότι mail, ας πούμε, Χαρδούβελη δεν υπάρχει. Ότι εντολές του Σαμαρά ήταν ότι δεν συζητάω συντάξεις, δεν συζητάω μέτρα, δεν συζητάω όλα αυτά. Ναι, αλλά εκεί δεν στράβωσε και η διαπραγμάτευση, κύριε Μαϊμαράκη, και δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Βεβαίως εκεί στράβωσε. Εκεί δεν τα βρήκατε μπαστούνια? Όχι, εκεί στράβωσε και τα βρήκαμε, όπως λέτε, μπαστούνια, όχι εμείς, η χώρα, διότι υπήρχε η αβεβαιότητα ότι δεν θα βγάλουμε πρόεδρο. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είπε ο κύριος Κυρίτσης ότι πολλές χώρες έχουν ψηφίσει για 4 και 6 μήνες, είναι λάθος. Μια-δυο έχουν ψηφίσει, όλες είναι 2 μήνες. Και μάλιστα με στενό περιθώριο. Η Γερμανία ψήφισε χρόνο, οπότε. Οι δανειστές μας έχουν σφίξει και μας σφίγγουν σε αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι πράγματι δώσανε τους 2 μήνες ακριβώς για να μην έχουμε πολλά περιθώρια. Και δεν κλείσαμε, κυρία Κλήτου, και βάζανε παραπάνω θέματα στο τραπέζι, για να μην έχει η χώρα τα 7 δισεκατομμύρια από τώρα. Καταλωητό. Έχει φανεί η αβεβαιότητα. Μία τελεία, να πάμε σε άλλο ένα γύρο και να θέσω και το θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ τον κόσμο, εκτός από τα σοβαρά που συζητάμε θα του συμβεί αύριο. Τι θα συμβεί και στην τσέπη του, γιατί κορυφαίο ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση είναι, εγώ προσωπικά σας λέω ότι δεν έχω καταλάβει πραγματικά και από τον ένα και από τον άλλο, τι ακριβώς θα συμβεί στη